Στο βίντεο παρακολουθούμε την τηλεφωνική συζήτηση μεταξύ δύο γυναικών, της κυρίας Βασιλικής Ευθυμίου και μιας υπαλλήλου της εταιρείας Ευρέσεως Εργασίας ABC. Η κυρία Ευθυμίου ζητάει να μιλήσει με τον κύριο Αθανασίου γιατί θέλει να στείλει το βιογραφικό της σημείωμα για τη θέση της ρεσεψιονίστ. Ο κύριος Αθανασίου είναι σε μια συνάντηση και δεν μπορεί να μιλήσει στο τηλέφωνο. Η υπάλληλος προτείνει στην κυρία Ευθυμίου να αφήσει ένα μήνυμα και γράφει στο σημειωματάριο το τηλέφωνό της για να την καλέσει αργότερα. Η κυρία Ευθυμίου ευχαριστεί την υπάλληλο. Εταιρεία ABC, παρακαλώ. Καλημέρα. Μπορώ να μιλήσω στον κύριο Αθανασίου? Ένα λεπτό, παρακαλώ, να σας συνδέσω με το γραφείο του. Δυστυχώς, ο κύριος Αθανασίου είναι σε μια συνάντηση τώρα και δεν μπορώ να τον διακόψω. Ξέρετε πότε θα τελειώσει η συνάντηση? Μετά τις 2 το μεσημέρι. Μάλιστα. Να τον ξανακαλέσω τότε? Αν θέλετε, μπορείτε να αφήσετε κάποιο μήνυμα. Ναι, καλύτερα. Παρακαλώ, πείτε στον κύριο Αθανασίου ότι τον κάλεσε η Βασιλική Ευθυμίου σχετικά με τη συνέντευξη για τη θέση της ρεσεψιονίστ. Εντάξει, θα του το πω να σας πάρει τηλέφωνο αργότερα. Ποιο είναι το τηλέφωνό σας? Σημειώνετε. 699 2852 14. Μπορείτε να το επαναλάβετε, παρακαλώ? Είπατε 699 2852 24. Όχι, όχι. 699 2852 14. Τελειώνει σε 14, όχι 24. Ωραία, το σημείωσα. Μπορείτε πάλι να μου πείτε το όνομά σας? Βασιλική Ευθυμίου. Εντάξει, θα ενημερώσω τον κύριο Αθανασίου μόλις τελειώσει τη συνάντησή του. Θα σας πάρει τηλέφωνο σήμερα το απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, κύριε Ευθυμίου. Γεια σας.